Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Καρναβαλικό Εκθετήριο Αντώνης Μηνάς. Γιατί Αντώνης Μηνάς? Πέρυσι, ύστερα από εισήγηση και πρόταση του Αναγνωστηρίου της Αγιάσου και του Καρναβαλικού Συλλόγου Αγιάς ως Άντυρος προς τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μυτιλίνης, το Καρναβαλικό Μουσείο και Εκθετήριο Ειδών Λαϊκής Τέχνης μετονομάστηκε σε Δημοτικό Καρναβαλικό Εκθετήριο Αντώνης Μηνάς προς τιμήν του γνωστού θεατράνθρωπου και μεγάλου ιεροφάντη του λαϊκού μας πολιτισμού, ο οποίος ήταν ένας σατυρογράφος, επιθεωρησιογράφος, ερασιτέχνης ηθοποιός του θεάτρου, καρνάβαλος εκφωνητής και γενικά είχε υπηρετήσει το λαϊκό μας θέατρο, τόσο το καρναβάλι, που είναι και αυτό είδος λαϊκού θεάτρου, όσο και το ερασιτεχνικό μας θέατρο, το οποίο είναι γνωστό ότι ήκμασε από τα τέλη του 19ου αιώνα στην Αγιάσου. Και για το λόγο αυτό, όπως προείπαμε, το καρναβαλικό μας εκθετήριο πήρε το όνομα του Αντώνη Μηνά. Βρισκόμαστε στο εσωτερικό του Καρναβαλικού Μουσείου Αγιάσου και με ξεναγό τον Παναγιώτη Κουτσκουδή θα αναφερθούμε στο ιστορικό του κτηρίου. Πότε ξεκινάει αυτό το κτίριο και τι ιστορία έχει? Το 1927 ο γιατρός Στρατής Δούκαρος ίδρυσε την ιδιωτική επιχείρηση ηλεκτροφωτισμού της Αγιάσου για να μπορέσει να ρευματοδοτήσει το χωριό, το οποίο μέχρι τότε βέβαια φωτιζόταν με φωτιές, με πυρσούς, με φανάρια και τέτοια. Στην αρχή νίκιαζε αποθήκες οι οποίες ήταν μέσα στο χωριό, αλλά επειδή ο θόρυβος της ηλεκτρογεννήτριας ενοχλούσε πολύ τους περιοίκους και δεν τους επέτρεπε να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν, οπότε δημιουργόταν πολλές διαμαρτυρίες, ήρθε εδώ στην είσοδο του χωριού, αγόρασε αυτό το οικόπεδο και οικοδόμησε το 1936 αυτό το πετρόκτιστο κτίριο που βλέπουμε σήμερα. Όταν πέθανε ο γιατρός, την επιχείρηση πήρε η κόρη του, η Βάνα Αλαμανέλη, σύζυγος ενός δικηγόρου, Στρατή Αλαμανέλη. Και τη συνέχισε μέχρι το 1963, οπότε η επιχείρηση αγοράστηκε από τη ΔΕΗ. Όταν πια και η ΔΕΗ εγκατέστησε εδώ τους πυλώνες ηλεκτροφωτισμού, τα δίκτυα, τα ενεργεία δίκτυα και ολοκλήρωσε, ας πούμε, την σύγχρονη ηλεκτροδότηση του οικισμού και των περιοχών γύρω από την Αγιάσου, τότε δεν υπήρχε λόγος και καταργήθηκε ουσιαστικά αυτό το εργοστάσιο, έπαψε να λειτουργεί, έφυγαν οι ηλεκτρογεννήτριες, όλα τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα κλπ. Και περίληφθη σε μια αχρησία. Το 1992 ο τότε Δήμος Αγιάσου, επιδημαρχίας Γιώργου Παπαπροφυρίου, αγόρασε από τη ΔΕΗ αυτό το κτίριο με αρχικό σκοπό να του κάνει τουριστικό περίπτερο και κέντρο ενημέρωσης για τους ξένους επισκέπτες. Δεν προχώρησε για διάφορους αντικειμενικούς λόγους αυτός ο σχεδιασμός. Αλλά το 2010, επί Δημαρχίας Χρήσανθου Χατζηπαναγιώτη και με την επιχορήγηση του τότε Υπουργείου Αιγαίου, υπουργός ήταν ο Νίκος Συμφουνάκης, μετατράπηκε αυτό το κτίριο σε καρναβαλικό μουσείο και εκθετήριο ειδών λαϊκής τέχνης της Αγιάσου. Οπότε μας δόθηκε επιτέλους η ευκαιρία να μπορέσουμε να διασώσουμε και να εκθέσουμε κάποια από τα μικρά αριστουργήματα των καρναβαλικών μας κατασκευών, τα οποία είχαμε διασώσει από τη μακραίωνη ιστορία του Εθήμου. Αυτός εδώ ο χώρος πότε είναι ανοιχτός και αν υπάρχει υποστήριξη προκειμένου να λειτουργεί όπως θα έπρεπε σαν ένας πολιτιστικός χώρος? Δυστυχώς ο χώρος αυτός λειτουργεί μόνο με την εθελοντική προσφορά των μελών του Καρναβαλικού Συλλόγου, κυρίως τα μεγάλα πανηγύρια του χωριού, οπότε ανεβαίνει ξένος κόσμος, το 15 Αύγουστο, τις Απόκριες φυσικά, το διήμερο της Αποκριάς και μερικές φορές και στις γιορτές Καστάνου και γιορτές Κερασιού. Έχουμε υποβάλει κατ' επανάληψη τα αιτήματά μας στις εκάστοτε δημοτικές αρχές, όπως και στην νέα δημοτική αρχή που θητεύει τώρα και ευελπιστούμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να βρούμε δικαίωση στα πολύχρονα αιτήματά μας. Γιατί αυτό το εκθετήριο είναι πραγματικά ένα από τα σπάνια, τα ελάχιστα που υπάρχουν στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν έχει συνειδητοποιηθεί αυτό το πράγμα. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να μεριμνήσουμε για την συντήρησή του, τη σωστή λειτουργία του και την ανάδειξή του. Στη φωτογραφία που βλέπω τώρα απέναντί μου αναφέρεται ότι ο Βασίλης Χατζηπαναγιώτης στην πλατεία Λεωφορείων. Έχει σχέση με τον γνωστό ηθοποιό Χατζηπαναγιώτη που καταγείται από την Αγιάσο? Όχι. Ήταν παλιός καρνάβαλος, ένας από τους σπουδαιότερους καρνάβαλος. Ιστορικός. Είχε εκφωνήσει τη σάτυρα ο αστρονόμος το 1944 μέσα στη γερμανοκρατούμενη Αγιάσο. Όπως είναι γνωστό, το Σεπτέμβρη του 1944 απελευθερώθηκε η Λέσβος από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Τις απόκριες όμως εκείνης της χρονιάς, αρχές Μάρτη,
ήταν ακόμα τα πράγματα πολύ δύσκολα. Και είχε την τόλμη ο Γεσώτης Καρνάβαλος, ο συγκεκριμένος Καρνάβαλος, να βγει και να καυτηριάσει το κατοχικό καθεστώς, να προβλέψει την ήδη διαφαινόμενη βέβαια ήττα του και την επικράτηση, ας πούμε, των συμμαχικών δυνάμεων και να προβλέψει, ας πούμε, τη λήξη του πολέμου, τον ερχομό της ειρήνης και να οραματιστεί μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ειρηνική για τις επόμενες γενιές. Αυτό, σε συνδυασμό με κάποιες αντιγερμανικές εκδηλώσεις που έγιναν λίγες μέρες αργότερα στις 25 Μαρτίου για το γιορτασμό της Εθνικής Επετείου του 1821, πυροδότησε τη μανία των Γερμανών, οι οποίοι ανέβηκαν στις 28 του Μάρτη του 1944 στην Αγιάσο και προέβησαν στα γνωστά αιματηρά αντίπεινα, σκοτώνοντας τρεις Αγιασώτες, τραυματίζοντας αρκετούς άλλους και συλλαμβάνοντας καμιά σαρανταριά τους οποίους τους έκλειζαν τότε στο τότε διδασκαλείο, τη μετέπειτα Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλίνης, μέχρι την απελευθέρωση. Είναι το λεγόμενο μπλόκο των Γερμανών κατατεκτητών στην Αγιάσο, 28 Μάρτη του 1944. Λόγω των αντιστασιακών εκδηλώσεων των κατοίκων, οι οποίες ξεκίνησαν με την εκφώνηση της Άτερας Αστρονόμος της αποκρίας εκείνης της χρονιάς. Και ξεκινώντας την ξενάγηση, θέλετε να μας πείτε τι έργο είναι αυτό εδώ που βλέπουμε και τι αναπαριστά. Αυτό είναι έργο κεραμικό του γνωστού λαϊκού καλλιτέχνη Γιάννη Χατζηγιάννη. Ο Γιάννης Χατζηγιάννης, επειδή υπηρέτησε στην ιδιωτική επιχείρηση ηλεκτροφωτισμού του Αλαμανέλη, είχε προσωπικά επαγγελματικά βιώματα από την τοποθέτηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Αγιάσο. Και σε αυτό εδώ το πολύ σημαντικό έργο του αναπαριστά ένα συνεργείο εργατών της ΔΕΗ, οι οποίοι με τη βοήθεια των δικράνων, αυτά λέγονται δίκρανα, τα κοντάρια με τις λαβίδες μπροστά, οι οποίοι προσπαθούν να σηκώσουν την κολόνα της ΔΕΗ και να την βάλουν μέσα στο λάκκο που έχουν ήδη ανοίξει. Εκεί στην επικεφαλής είναι ο εργοδηγός του συνεργείου, ο οποίος δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση του στήλου. Όταν αυτό ερχόταν στην κατακόρυφο, εδώ βλέπουμε ένα σκηνή το οποίο κρατούσε ο τελευταίος εργάτης, ήταν ένα νήμα της στάθμης, ας πούμε, έτσι ώστε να πάει ο στήλος και να τοποθετηθεί στην κατακόρυφό του. Και συνεχεία πια μπαζώνανε το λάκκο, τον πάκτωναν και ολοκλήρωναν την τοποθέτηση του στήλου, προχωρώντας παρακάτω για να ξανακάνουν πάλι το ίδιο. Και δίπλα στο προαναφερόμενο κεραμικό έργο υπάρχει άλλο ένα σημαντικό έργο του Γιάννη Χατζηγιάννη που αναπαριστά έναν ηλεκτροτεχνίτη εναερίων γραμμών της ΔΕΗ, ο οποίος ανεβαίνει πάνω στην κολόνα για να τοποθετήσει τα καλώδια. Αυτά ήταν έργα του Χατζηγιάννη, τα οποία τα αγόρασε ο στρατής Τζίνης, ένας άλλος πολύ σημαντικός άνθρωπος για το χωριό μας που υπηρέτησε την Αγιάσο από πάρα πολλά πόστα και έχει αφήσει πολύ σημαντικό έργο. Είναι αυτός, ενδεικτικά λέμε, που έχει παραχωρήσει την ιδιωτική λαογραφική συλλογή του στο αναγνωστήριο Αγιάσου και αυτή φιλοξενείται στο ισόγειο του λαογραφικού του μουσείου. Πολύ σημαντική λαογραφική συλλογή. Αυτά λοιπόν, αφού ήταν παραγγελίες του Τζίνη στο Χατζηγιάννη, μετά το θάνατο του Τζίνη, ο γιος του Τζίνη μάλλον, τα προσέφερε στο Δήμο και στον Καρναβαλικό Σύλλογο για να εκτεθούν εδώ στο Καρναβαλικό Μουσείο. Στο χώρο υπάρχει και εκθετήριο ειδών λαϊκής τέχνης. Τι βλέπουμε στο συγκεκριμένο σημείο? Οι προθήκες εδώ αυτής της γωνίας του κτηρίου χρησιμοποιούνται για να εκθέτουμε προϊόντα των δύο παραδοσιακών τεχνών της Αγιάσου, των τεχνών της λεγόμενης καλλιτεχνικής μας βιοτεχνίας, που είναι η κεραμική και η ξυλογλυπτική. Εδώ βλέπουμε μια προθήκη με κεραμικά τα οποία έχει δωρήσει στο μουσείο ο αείμνηστος καθηγητής φυσικής αγωγής και γνωστός συλλέκτης κεραμικών, Παρασκευάς Λιάκατος. Είναι διάφορα αντικείμενα μικρογλυπτικής τοπικών λαϊκών εργαστηρίων, τα οποία αναπαριστούν σκηνές της παλιάς καθημερινής ζωής των κατοίκων της Αγιάσου. Ιδιαίτερη αξία έχουν αυτά εδώ τα κομμάτια, τα οποία τα λέγανε μαύρα ή τεφρά και τα οποία ξεκίνησαν να παράγονται από το 1930, από τη δεκαετία του 30 και μέχρι το 1950. Πέντε περίπου, οπότε είχαν κατακλείσει την τοπική αγορά και όχι μόνο. Ήταν η εποχή το 1929 που είχε έρθει η Αγγλίδα αρχαιολόγος Λαμπ για να διενεργήσει αρχαιολογικές ανασκαφές στο χώρο των πύργων Θερμής, που σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας χώρος που έχει αναδειχθεί ως προϊστορικός οικισμός, ένας από τους παλιότερους της Ευρώπης. Τότε λοιπόν ξέθαψαν οι αρχαιολόγοι μαζί με τα άλλα
κοιμήλια και κάποια αγγεία, μαύρα αγγεία, τα οποία τα ονόμασαν τεφρά και τα οποία είχαν κατασκευαστεί με μια τεχνική που τη λέγανε μπουτσέρο. Οι ντόπιοι καλλιτέχνες προσπάθησαν να αντιγράψουν αυτά τα αγγεία και έφτιαξαν αυτά τα λεγόμενα μαύρα κι αυτοί. Εδώ η ιδιαιτερότητα ποια είναι? Δεν είναι ένα αγγείο φτιαγμένο από πυλό το οποίο έχει βαφτεί μαύρο εξωτερικά. Υπήρχε ειδικός τρόπος που με το ψήσιμο του αγγείου μέσα στο φούρνο το μαύρο χρώμα διαπότιζε όλους τους πόρους του πυλού και έβγαινε, ήταν τελείως μαύρο δηλαδή από το καμίνι ψημένο. Αυτά ήταν τα περίφημα μαύρα ή τεφρά. Και αυτή είναι η στήλη με τη δωρεά του Παράσχου Λιάκατου. Εδώ βλέπουμε κάποια κομμάτια ξυλογλυπτικής από τα τοπικά εργαστήρια και κυρίως το εργαστήριο του Καμαρού και το εργαστήριο του Παναγιώτη Χατζέλη. Εδώ βλέπουμε και σκαλιστές αναπαραστάσεις που σχετίζονται με παλιά καρναβαλικά συγκροτήματα στις δύο όψεις του αυτού του ταβλιού. Εδώ ας πούμε είναι μία αναπαράσταση από το συγκρότημα «Η Κρουσάρη» που εμφανίστηκε τις αποκριές του 1970, καρδιά της δικτατορίας τότε, και έλεγε ένας από αυτούς τους στίχους της άτιας: «Τα μπουφόρ δεν μας τρομάζουν. Έχουμε καράβι γυρό. Είμαστε μαθμένη φουρτούνα της του Νάστα του Τσιρό». Όλα αυτά ήταν αλληγορίες, άστατος καιρός και δύσκολος καιρός με μποφόρια κλπ. Η Χούντα και τα λοιπά και όλα τα παρεπόμενα. Οπότε είδαμε και με ποιο τρόπο σατήριζαν τότε την τότε κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα οι αγιασότες λαϊκοί ποιητές. Θεωρείτε ότι τότε ήταν πιο δύσκολο από ότι σήμερα να σατηρίζουμε την πολιτική πραγματικότητα? Ναι, φυσικά, εννοείται. Γι' αυτό και πολλές φορές οι σατυρογράφοι αυτής της εποχής κατέφευγαν στην αλληγορία, στους παραλληλισμούς, στους συμβολισμούς κλπ. Μετά τη μεταπολίτευση πια και με την άρση κάθε νομικού περιορισμού, λύθηκε πια η γλώσσα των καρνάβαλων και σήμερα μπορείς να ακούσεις τα εξαμάξεις σε όλη τους τη διάσταση και σε κάθε τους διάσταση. Άλλος ένας στίχος από ένα άλλο καρναβαλικό συγκρότημα, το Μαστραντίν Χότζα του 1978, μεταπολίτευση, πια πρώτα χρόνια μεταπολίτευσης. Ο Μαστραντίνς ήταν καβάλο πάνω σε ένα γαϊδουράκι και στην πλάτη του σήκωνε ένα φόρτωμα ξύλα. Και λέει, ήταν διάλογος, λέει ο ένας εκφωνητής, «Ένι κουράστης πας τους νέης τα ξύλα να τα σχώνεις. Γιουγάδαρος που σε έχει σαμάρ, γιατί δεν τα φορτώνεις?» Τι λέει αυτός, τα ξύλα πάντα που κουβανιώ, σγκατίναμ τα ντουνιάζω. Γάδαρος έχει αθρητικά, τσέ θέλω τον κουράζω». Εννοείται δηλαδή ότι αφού τα ξύλα τα σηκώνει, αυτός είναι, τα σηκώνει και ο γάιδαρος, ο καημένος, αφού σηκώνει τον άνθρωπο, σηκώνει και το φορτωμά του. Σε αυτές τις προφήκες εδώ εκτίθενται έργα μαθητών του ΤΕΕ κεραμικής ξυλογλυπτικής που λειτουργήσε στην Αγιάσο από το 1999 μέχρι το 2007. Οι μαθητές είχαν διδαχθεί από ντόπιους εμπειροτέχνες δασκάλους, όπως ήταν οι Χατζηγιάννηδες, ο Καμαρός κλπ. Και από άλλους εκλεκτούς απόφοιτους της Σχολής Καλών Τεχνών και μετεκπαιδευμένους στο εξωτερικό καθηγητές, καλλιτέχνες, και είχαν φτιάξει πραγματικά αριστουργήματα. Πολλά από αυτά τα έργα έχουν συμμετάσχει σε πανελλήνιες εκθέσεις και διαγωνισμούς και έχουν κατ' επανάληψη βραβευθεί και διακριθεί και επενεθεί. Το σχολείο δυστυχώς αυτό έκλεισε μετά τις θεσμικές αλλαγές που έγινε στην τεχνική εκπαίδευση το 2007 και σταμάτησε, ας πούμε, η παραγωγή των αντικειμένων αυτών και ο κύκλος των διακρίσεων και της επιμόρφωσης των παιδιών που θα ήθελαν να ακολουθήσουν τις πατροπαράδοτες τέχνες, της κεραμικής και της ξυλογλυπτικής στην Αγίασο. Θεωρείτε ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση να κλείσει αυτή η σχολή? Όχι βέβαια. Απλά ήταν, δηλαδή ήταν απογευματινά τα ωράρια λειτουργίας, μπαίναν διάφορων ειδών άλλοι περιορισμοί, πράγμα το οποίο δυσκόλευε, ας πούμε, τους μαθητές, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ενήλικοι, οι οποίοι προσπαθούσαν μετά τη δουλειά τους να πάνε να διδαχθούν αυτό το αντικείμενο με σκοπό να το ασκήσουν ή ερασιτεχνικά στην αρχή και επαγγελματικά εν συνεχεία. Αλλά οι ώρες δυσκόλευαν, άλλοι άνθρωποι έρχονταν, γιατί είχαμε μαθητές και από άλλα χωριά, εκτός Αγιάσου, και τελικά περιορίστηκε πάρα πολύ το δυναμικό της τεχνικής αυτής σχολής, με αποτέλεσμα στο τέλος να κλείσει.
το ΤΕΕ Αγιάσου, το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Αγιάσου, λειτουργούσε φυσικά υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά τα ΤΕΕ έγιναν ΕΠΑΣ, έγιναν επαγγελματικές σχολές, άλλαξε λίγο το θεσμικό πλαίσιο και είχαμε αυτές τις αλλαγές που είπαμε. Τι βλέπουμε σε αυτόν εδώ τον χώρο? Αυτός ο χώρος είναι η κύρια αίθουσα του Δημοτικού Καρναβαλικού μας Εκθετήριο, στην οποία εκτίθενται καρναβαλικά κοιμήλια από παλιές χρονιές. Είναι κατασκευές δηλαδή, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε παλιά καρναβαλικά συγκροτήματα. Είναι κουστούμια και στολές με τα οποία ντύθηκαν οι παλιοί καρνάβαλοι εκφωνητές. Είναι φωτογραφίες από παλιές καρναβαλικές εκδηλώσεις και κυρίως και μεγεθυμένες φωτογραφίες πάνω σε κάπα φίξ. Ήταν κάποιες δραστηριότητες τις οποίες τις υλοποιήσαμε από το 2000-2001 μέσω του κοινοτικού προγράμματος Leader 2 και με την οικονομική στήριξη του τότε Δήμου Αγιάσου, ο οποίος κάλυψε το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην υλοποίηση του προγράμματος. Γιατί ήταν κατά 70% χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 30% από ίδιους πόρους. Δεν είχαμε τόσα λεφτά εμείς ως σύλλογος τότε, το κάλυψε ο Δήμος και προχωρήσαμε στην παραγωγή αυτών των εκθεμάτων, τα οποία κοσμούν σήμερα το Δημοτικό Εκθετήριο. Πολύ σημαντική αναφορά είναι να κάνουμε και στις κεραμικές πιατέλες που έκαναν ο Γιάννης και ο Δημήτρης Χατζηγιάννης, εκλεκτοί λαϊκοί καλλιτέχνες, και οι οποίες αναπαριστούν στιγμιότυπα από την εμφάνιση παλιών καρναβαλικών συγκροτημάτων. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, αυτή εδώ η πιατέλα που είναι από το συγκρότημα Τα Ψάρια του 1993, είναι αντίγραφο αυτής εκεί της φωτογραφίας που αποτελεί ένα πραγματικό στιγμιότυπο που τραβήχθηκε τότε κατά την εκφώνηση της Άτυρας. Όλες οι πιατέλες αντιστοιχούν σε φωτογραφίες αντίστοιχων, ας πούμε, καρναβαλικών συγκροτημάτων. Με το πρόγραμμα Leader, εκτός από τις κεραμικές πιατέλες και τις μεγεθείς φωτογραφιών και κάποια stands για εκθέσεις που είχαμε κάνει τότε, εκδώσαμε και τον τουριστικό οδηγό της ιστορίας του Αγιασότικου Καρναβαλιού. Εξαντλήθηκε αυτός και φέτος με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Ανακύκλωση Αιγαίου Χιτήρια ΑΔΕ, θα τον επανεκδώσουμε εμπλουτισμένο για να συμπεριλάβουμε και τις εξελίξεις της τελευταίας 25 ετίας, γιατί ο προηγούμενος είχε εκδοθεί το 2001. Να ευχαριστήσουμε την ευκαιρία τον κύριο Παναγιώτη Σινιώρο και όλο το προσωπικό της εταιρείας για την ευγενική τους χορηγία και για την επανειλημμένη υποστήριξη που παρέχει στο σύλλογό μας. Αν σας έβαζε να διαλέξετε ένα αντικείμενο από όλα αυτά που θεωρείτε εσείς ότι έχει ιδιαίτερη αξία, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί? Νομίζω ότι όλα έχουν τη βαρύτητά τους και την αξία τους. Σίγουρα, όσο πιο παλιό είναι ένα κομμάτι, τόσο πιο συλλεκτικό είναι και τόσο μεγαλύτερη ιστορική αξία έχει. Εδώ τώρα, αν εξαιρέσουμε τις φωτογραφίες βέβαια, από τις κατασκευές, οι παλιότεροι πρέπει να είναι εδώ οι εξωγήινοι, η οποία συγκρότημα που εμφανίστηκε το 1988, δηλαδή στα πρώτα χρόνια της παρουσίας του καρναβαλικού συλλόγου του Σάτυρο. Γιατί τότε? Δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος. Τότε το εμπνεύστηκαν οι δημιουργοί του αυτό το θέμα, τότε το παρουσίασαν. Κάθε χρόνο παρουσιάζονται διάφορα θέματα, τα οποία αντλούν τη θεματολογία τους είτε από τη θρησκευτική μας παράδοση, Κόλλας και Παράδεισος, ξέρω εγώ, ή Σόδομα και Γόμορα, είτε βασίζονται σε ένα ιστορικό μύθο και με παραλληλισμούς παραλληλίζουν και αντιστοιχούν, ας πούμε, πρόσωπα και καταστάσεις της σημερινής πολιτικής επικαιρότητας και κοινωνικής επικαιρότητας με τα πρόσωπα του μύθου. Σφίγγα, παραδείγματος χάρη, με πρωταγωνιστή τον Ιδίποδα, έτσι. Και πολλά, πάρα πολλά άλλα. Εδώ λοιπόν είναι η εξωγήινη. Το διαστημόπλιο των εξωγήινων έχει τη μορφή ενός δεινόσαυρου. Έρχονται οι εξωγήινοι από το υπερπέραν, βλέπουν εδώ ότι οι γήινοι βαδίζουν ολοταγώς προς την καταστροφή τους και έρχονται εδώ για να μας δώσουν συμβουλές, να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας και να ζήσουμε μια ζωή ειρηνική και δίκαιη. Και εδώ κρατάνε το κεφάλι του τότε άρματο. Μπράβο. Αυτό λοιπόν εδώ τώρα, γι' αυτό βάλαμε τη φωτογραφία, για να δείξουμε ότι το κομμάτι που διασώθηκε από αυτό το συγκρότημα είναι το κεφάλι του δεινοσαύρου, ας το πούμε, δηλαδή η κεφαλή του διαστημοπλίου. Επίσης, πολύ σημαντικά είναι και αυτά τα κεφάλια των εξωγήινων, τα οποία τα φορούσαν άνθρωποι, παιδιά, τα οποία μπαίναν από μέσα, μπαίναν από κάτω. Γι' αυτό έχει τρύπα. Ναι, γι' αυτό έχει τρύπα, για να μπορούν να βλέπουν, ας πούμε. Έτσι. Και τα οποία τα χρησιμοποιούμε πια σήμερα και για τη διακόσμηση των χώρων
των εκδηλώσεων. Εκεί υπάρχει μια φωτογραφία όπου φαίνεται, ας πούμε, πώς λειτουργούσαν τα κεφάλια μαζί με το άρμα. Συνεχίζοντας την παρουσίαση των εκθεμάτων, εδώ βλέπουμε τον Μακάκα, έργο του πολύ γνωστού ξυλογλύπτη Δημήτρη Καμαρού, ο οποίος είναι και ο πατριάρχης της Αγιεσότικης Ξυλογλυπτικής, δηλαδή όλοι αυτοί οι μαστόροι που βλέπουμε σήμερα. Εκεί, από εκεί ξεκίνησαν, εκεί έμαθαν την παραδοσιακή μαστέρχη και στη συνέχεια αυτονομήθηκαν και έφτιαξαν τα δικά τους εργαστήρια. Εδώ βλέπουμε κάποια δείγματα, κάποιες κατασκευές από το καρναβαλικό συγκρότημα «Τα Νιεντζάκια» που εμφανίστηκε το 1992. Να διαβάσουμε και μερικούς αντιπροσωπευτικούς στίχους που σχετίζονται με τις φορολογικές επιβαρύνσεις του κόσμου αυτής της εποχής. «Φορολογούν τα κίνητα, τα σπίτια και τα άλλα. Τώρα θα πιάν τα κινητά όποιος τα έχει μεγάλα. Για βάλε να εις κατηβασιά και να στα εκτιμήσειν. Γι' εφορία θα σταρπάξ και μνούχου θα σ' αφήσειν». Δηλαδή θα σε ευνουχίσουνε. Εδώ πάλι βλέπουμε σε αυτή τη γωνία κάποια εκθέματα από το καρναβαλικό συγκρότημα Medium 090 που εμφανίστηκε την καθαρή Δευτέρα του 1998. Αυτός εδώ είναι ο ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, ο γνωστός Άτλαντας, ο οποίος σηκώνει στους ώμους του την υδρόγειο σφαίρα. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι της εμφάνισης του ενός εκ των δύο αρμάτων, όπως το βλέπουμε πίσω στην τοιχογραφία. Διάφορες άλλες μεγεθύσεις φωτογραφιών από παλιά καρναβαλικά συγκροτήματα και εδώ πάλι έχουμε ένα νιντζάκι από το συγκρότημα «Τα Στρομφάκια» που εμφανίστηκε την καθαρή Δευτέρα του 1986. Από πάνω έχουμε διάφορες κατασκευές ζώων της ζούγκλας από το καρναβαλικό συγκρότημα «Η Ζούγκλα» που εμφανίστηκε το 2000. Κόλλας Τσιπεράτσους, 1970. Γιατί θεωρείτε το πιο ξεχωριστό καρναβάλι από όλα? Ήταν ένα συγκρότημα το οποίο συνδύαζε την αριστοτεχνική σάτυρα του Βασίλη Βλαστάρη Ιβαγιάννα, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σατυρογράφους όλων των εποχών στο Αγιεσότικο Καρναβάλι, με την αξεπέραστη σκηνική εμφάνιση την οποία επιμελήθηκαν οι Χατζηγιάννηδες, οι γνωστοί κεραμιστές. Έδειχνε το ένα άρμα ήταν ο Άγιος Πέτρος και το άλλο άρμα ήταν ο Βελζεβούλ, δηλαδή παράδεισος και κόλαση. Υπήρχαν μεταμφιεσμένοι εκεί πειρασμοί με τις τρίενές τους, υπήρχαν καζάνια μέσα στα οποία υποτίθεται ότι βράζονταν οι ψυχές οι οποίες καταδικάζονταν εις το πύρτο αιώνιο κλπ. Ήταν ένα είδος λαϊκού δικαστηρίου δηλαδή, το οποίο δίκαζε τις ψυχές των ανθρώπων που πέθαιναν και άλλος τους έβαζε στην κόλαση και άλλος στους παράδεισο. Προφανώς οι περισσότεροι πήγαιναν στην κόλαση, γιατί τα αμαρτήματά τους ήταν πάρα πολλά. Και έχει μείνει στην ιστορία, κυρίως για την εμφάνισή του, αλλά και για την σάτυρα. Από εδώ από κάτω βλέπουμε διάφορα προσωπία που φόραγαν καρνάβαλοι το 1960, παριστάνοντας τους σπουδαιότερους ηγέτες των κρατών όλου του κόσμου. Όπως ήταν ο Κένεντι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τσάμπερλεν της Μεγάλης Βρετανίας, ο Φιντέλ Κάστρο της Κούβας, ο Ντεγκόλ της Γαλλίας και άλλοι. Εδώ σε αυτή την κεντρική οκταγωνική προθήκη, εκτός από τις κεραμικές πιατέλες των Χατζηγιάννηδων με καρναβαλικές παραστάσεις από παλιές εμφανίσεις, βλέπουμε και ένα γλυπτό σύμπλεγμα του σάτυρου με τις μενάδες. Έργο του Γιάννη και του Δημήτρη Χατζηγιάννη, το οποίο κατασκευάστηκε στα τέλη του 2010 με την ευκαιρία των εγγενείων αυτού του χώρου. Από τότε έχει τοποθετηθεί εδώ. Πίσω μας ακριβώς βλέπουμε κάποιες κατασκευές από το καρναβαλικό συγκρότημα «Ψάρια», το οποίο εμφανίστηκε το 1993. Η ιδέα του ήταν παρμένη από τις όργηθες του Αριστοφάνη. Οι άνθρωποι δηλαδή ήταν ψάρια, είχαν τη μορφή ψαριών και υποτίθεται ότι τα ψάρια ζούσαν μέσα στο βυθό του ωκεανού και προσπαθούσαν εκεί να φτιάξουν μια ιδανική κοινωνία, όπως η νεφελοκοκική των όργηθων του Αριστοφάνη, που τη φτιάχνανε πάνω ψηλά στον ουρανό στα σύννεφα, και ο Ποσειδώνας βέβαια, κορυφαία μορφή, ο βασιλιάς του κάτω κόσμου, της θάλασσας. Και εδώ βλέπουμε, ας πούμε, τα δύο άρματα του συγκροτήματος και το δελφίνι, το οποίο ήταν, το κρατούσε στα χέρια του ο Ποσειδώνας. Τεράστια κατασκευή αυτή, 4,5 μέτρα ύψος, και αυτή έργο των Χατζηγιάννηδων.
Εδώ βλέπουμε το Φλαμίγκο, συγκρότημα το οποίο έχει παρουσιαστεί τις απόκριες του 2003. Το Φλαμίγκο ήταν ένα παλιό ξενυχτάδικο κοντά στην περιοχή στον κόλπο της Γέρας, κοντά στα Θέρμα που λέμε, στο οποίο σύχναζαν πάρα πολλοί από όλο το νησί και κυρίως πολλοί αγιασότητες νοικοκυρία εντός εισαγωγικών. Οπότε τότε ο Καρνάβαλος έκρινε σκόπιμο να τους σατυρήσει και να τους σχολιάσει, ας πούμε, για αυτές τις μεταμεσονύκτιες επιλογές τους. Απέναντί μας βλέπουμε διάφορα ζώα από το καρναβαλικό συγκρότημα «Ο κόσμος των ζώων» που εμφανίστηκε την καθαρή Δευτέρα του 2002 και αυτό με αριστοφανικό θέμα. Εδώ μπροστά μας βλέπουμε τη φορεσιά, τη στολή την οποία φορούσε ο Αντώνιος στο καρναβαλικό συγκρότημα «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» που εμφανίστηκε το 1989. Και κλείνοντας αυτή την όμορφη ξενάγηση, θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι ανάγκες που παρουσιάζει σήμερα το κτίριο και ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν για τη συντήρησή του και να σωθεί αυτός ο πλούτος, ο πληστικός που περιέχει μέσα. Το κτίριο αυτό, επειδή είναι ακριβώς κάτω από τον δημοτικό περιφερειακό δρόμο που οδηγεί από την πυροσβεστική προς το δημοτικό γυμναστήριο, δέχεται τα όμβρια ύδατα τα οποία ξενερίζουν σε αυτήν εδώ την περιοχή και ο πίσω τείχος του είναι ουσιαστικά εκτεθειμένο σε μια συνεχή, ας πούμε, διάβρωση. Τα νερά μπαίνουν, τα ντουβάρια είναι γεμάτα μούχλα και υγρασία, καταστρέφονται τα εκθέματα και δυστυχώς χρειάζεται μια επέμβαση, την κατασκευή ενός τεχνικού έργου που ουσιαστικά θα γίνει μια μόνωση του πίσω του τείχου του κτιρίου, ώστε να προστατευθεί και το κτίριο και, όπως είπες πολύ σωστά, τα περιεχόμενα εκθέματα. Είναι ένα αίτημα πάρα πολλών χρόνων. Οι προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν μας εξυπηρέτησαν. Από τις πρώτες μέρες του Γενάρη έχουμε υποβάλει αίτημα και στην παρούσα, στη θητεύουσα δημοτική αρχή. Ελπίζουμε, επειδή υπάρχουν και κάποιοι αγιασότες συγχωριανοί μας σε κέραια πόστα, να επιμεληθούν και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να γίνει το έργο, να εκτελεστεί το έργο και να προστατευτεί το κτίριο. Πέρα από αυτό όμως, είναι και ένα θέμα λειτουργίας. Όπως είπαμε, αυτό το μουσείο είναι ένα από τα σπάνια στην Ελλάδα. Θα πρέπει να μην επαφίεται μόνο στον πατριωτισμό των μελών του καρναβαλικού συλλόγου η λειτουργία του. Εδώ θα πρέπει ο Δήμος να μεριμνήσει, συνέχεια δεν γίνεται και σε μονίμη βάση, αλλά έστω σε περιόδους, πώς να πω, αυξημένης κίνησης, μπράβο, ας πούμε, ή πανηγυριών και εορτών κλπ., να μπαίνει έστω ένας συμβασιούχος, να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να το λειτουργούν, να το καθαρίζουν. Κάποιοι συμβασιούχοι καθαριότητας, παράδειγμα τη θερινή περίοδο, να ανάβει λίγο το καλοριφέρ για να φεύγει η υγρασία, να ανοίγουν λίγο τα παράθυρα κλπ. Είναι κρίμα, αυτά τα πράγματα τα έχουμε διασώσει εδώ και δεκαετίες, ας πούμε, και μαρτυρούν μια παράδοση προαιώνια που προβάλλει όχι μόνο το χωριό και την Αγιά Σου, αλλά προβάλλει το νησί μας ολόκληρο. Και το Δήμο μας και το νησί μας ολόκληρο. Καταλαβαίνετε ότι κάθε χρόνο τώρα κατασκευάζονται πράγματα, τα πιο αξιόλογα, τα πιο καλλιτεχνικά, από τα οποία είναι σκόπιμο να διατηρηθούν. Εδώ έχει επέλθει ήδη ένας κορεσμός, όπως βλέπουμε, από τα εκθέματα και θα πρέπει να δούμε τώρα να δημιουργηθούν νέοι χώροι ή να γίνει μια αναδιαρρύθμιση του εσωτερικού εδώ πέρα, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε και άλλα δείγματα της δουλειάς μας.